Επιτυχία φαίνεται που σημειώνει το πρόγραμμα εξοικονομώ κατοίκων, αφού όλο και περισσότεροι Λαρισαίοι καταθέτουν αιτήσεις για να επιδοτηθούν οι παρεμβάσεις που επιθυμούν να γίνουν στα σπίτια τους με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Πραγματικότητα χαρακτήρισε την ενεργειακή αναβάθμιση του δομικού πλούτου της χώρας μας ο πρόεδρος του Περιφερειακού Παρατήματος Κεντροδυτικής Θεσσαλίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου, κ. Δίνος Διαμάντος, που αποβαίνει, όπως είπε, προς όφελος τόσο του περιβάλλοντος, της οικονομίας αλλά και των ίδιων των πολιτών. Ενδεικτικά, αλλά με πραγματικά στοιχεία οικονομικά που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας σε κτίρια, σε ένα κτίριο πιλωτικό των 100 τετραγωνικών κατοικία, με θέρμανση πετρέλαιο ή φυσικό αέριο και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, το όφελος από κατηγορία σε κατηγορία, δηλαδή σύμφωνα με την διαβάθμιση που μια ενεργειακή επιθεώρηση, ένας ενεργειακός επιθεωρητής θα κατατάξει ενεργειακά το κτίριο, είναι της τάξης περίπου των 1.000 ευρώ ετησίως με πετρέλαιο και λίγο παρακάτω με αέριο. Υποστήριξε ωστόσο πως είναι σημαντικό οι πολίτες να απευθύνονται στους ενεργειακούς επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, οι οποίοι θα τους κατευθύνουν και σε επίπεδο σχεδιασμού και μελέτης, αλλά και σε επίπεδο υλικών. Για να διευκολυνθεί πάντως η συμμετοχή ακόμη περισσότερων ενδιαφερομένων, ανακοινώθηκαν πιο ελαστικά κριτήρια για ένταξη στο πρόγραμμα. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι στις επιδοτούμενες παρεμβάσεις εντάσσονται οι δαπάνες για την κατασκευή σωληνώσεων, για αποξηλώσεις και αποκομιδή παλιών εγκαταστάσεων, καθώς και για την τοποθέτηση σιτών στα κουφώματα.